Τέλος, την περιπέτεια των 157 παράτυπων μεταναστών που βρίσκονταν από την Μεγάλη Πέμπτη στη Γάβδο, έβαλε σήμερα το πλοίο Σαμαριά της Ανενδίκ, το οποίο έδεσε στο λιμάνι του νησιού στις 3 περίπου το μεσημέρι. Στο πλοίο επέβαιναν άνδρες του λιμενικού και της αστυνομίας που παρέλαβαν τους μετανάστες και τους επιβίβασαν στο Σαμαριά, το οποίο απέπλευσε στις 4 με προορισμό το λιμάνι της χώρας Φακίων. Ανάμεσα στους 157 παράτυπους μετανάστες ήταν και 6 Αιγύπτιοι, οι οποίοι είχαν το ρόλο του διακινητή και συνελήφθησαν από την αστυνομία. Εδώ συνομιλήθηκαν με το λιμενικό και την αστυνομία, οι οποίοι να σας πω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Συγγνώμη, τα παιδιά προσφέρουν τα πάντα. Και τους βάλαμε σε ένα ειδικό χώρο, τους βλέπουν εκεί. Οι υπόλοιποι θα πάνε όλοι μαζί πάλι σε ένα ειδικό χώρο, θα φυλάσσονται και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Το πλοίο Σαμαριά είχε μαζί του και ένα μέρος από τις προμήθειες που προσέφερε για τους μετανάστες ο προμηθευτικός και καταναλωτικός συνεταιρισμός Ίνκα. Είχε κάποιες προμήθειες σε νερά και διάφορα άλλα. Πρέπει να είναι μπισκότα, δεν τις έλεξα ο ίδιος γιατί τις φόρτωσε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας. Θα μοιραστούν στους επιβάτες, θα μοιραστούν στους ταλέπορους αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να φτάσουν στην Κρήτη και από εκεί και πέρα θα αναλάβουν οι άλλες υπηρεσίες. Όλοι οι μετανάστες, ανάμεσά τους και 40 ανήλικα παιδιά, είναι καλά στην υγεία τους. Εγώ τους βλέπω αυτή τη στιγμή απέναντι από το βαπόρι, τους έχουν εκεί πέρα, τους έχουν βάλει στη γραμμή. Καλά φαίνονται. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν σηκώνται βέβαια από κοντά. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι καλά. Όχι να τους έχουν περιποιηθεί εδώ οι άνθρωποι. Γιατί δεν είδα να έχει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, μάλλον τους έχουν περιποιηθεί με όσα μέσα διαθέτουν βέβαια. Και ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά, να παλαγωγεί το νησί, το οποίο δεν έχει υποδομή για τέτοια πράγματα, για τέτοιες καταστάσεις, να παλαγούν και οι άνθρωποι, να κάνουν Πάσχα και αυτοί να πάνε όπου τους πάνε τέλος πάντων. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στη χώρα Σφακίων και στη συνέχεια με πούλμαν μεταφέρθηκαν στο κλειστό κολυμβητήριο στο Ακροτήρι, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά από το Δήμο Χανίων. Σύμφωνα με δήλωσή τους, είναι υπήκοοι Σουδάν, Σομαλίας, Συρίας, Ιράκ και Ερυθρέας.